Δεν έχω μιλήσει πολλές φορές. Επιστάμενε και ιδιοξοδικά για θέματα τα οποία αφορούν τον πολιτισμό. Θα μου επιτρέψετε, πως ήρθε η ώρα λιγάκι, να αναλυθώ λίγο σε κάποιες απαντήσεις τις οποίες πρέπει να δοθούν σε κατά καιρούς ερωτήματα τα οποία έχουν δοθεί και θεωρώ πως είναι και η ώρα. Αφορμή έχουν σταθεί διάφορα δημοσιεύματα μερικών εθελοντών σε εισαγωγικά του πολιτισμού, οι οποίοι δεν έχουν ξοδέψει και πολλά για τον πολιτισμό, αλλά ξέρουν πολύ καλά τον τρόπο να επιχορηγούνται από δήμους και κρατικούς φορείς, οι οποίοι δεν έχουν θεσμικό ρόλο και αναλύσκονται σε κατά καιρούς διάφορες συκοφαντίες προς τη διεύθυνση πολιτισμού γενικά και κατά των εργαζομένων και εγώ προσωπικώς. Κοιτάξτε, τόσο καιρό, συνάδελφοι, έχω δεχθεί πολλές αήθεις επιθέσεις και από συγκεκριμένο δημοσιογραφικό site, εισαγωγικά, και δεν έχω απαντήσει, γιατί όσοι δουλεύουν έχουν το μυαλό τους στη δουλειά και δεν μπορούν να αναλύσκονται στο να δίνουν συνεχώς κάθε λίγο και λιγάκι. Να μπαίνουν στο τρυπάκι αυτό. Αλλά όλα έχουν τα ωριά τους. Βάζω μία παύλα και θα ήθελα να ευχηθώ στους υποψηφίους βουλευτές που βρίσκονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Μαμάκο και την κυρία Χιοχοκλάκα, την αφήνω τελευταία, καλή επιτυχία. Και την νίκη, την νίκη. Απευθύνομαι όμως, θα καταλήγω όμως στην κυρία Χοκλάκα. Διότι πέταξε το γάντι και συνήθως επειδή τόσο καιρό εγώ δεν το σηκώνω, το εκλαμβάνω σαν δυναμία. Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλή επιτυχία, αλλά εις βάρος της υπολείψεως μου δεν θα χτίσετε βουλευτικές καριέρες. Γιατί αν συνεχίσετε με τον τρόπο συνεχίζετε, όχι βουλευτής δεν θα βγείτε, συμβουλή, αλλά ούτε διαχειρίστε στην πολυκατοικία σας. Και εξηγούμε. Κανείς τόσα χρόνια, κατά τη διάρκεια της ηττίας, όλοι γνωρίζετε ότι αυτή η διεύθυνση, παρά τα δύσκολα χρόνια που περάσανε, απέκτησε κύρος. Κύρος, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έλειπε από τη διεύθυνση. Και δεν το λέω εγώ, το λέει η κοινωνία. Διότι ό,τι και να πει, επειδή είμαστε μικρό χωριό, η Μυτιλίνη, ό,τι και να πει μια εφημερίδα, ένα site, πρέπει να επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα. Αν γυρίσει και πει το νησί ότι εγώ είμαι ένα και 80, όσες φορές, ή μη ξανθώ, όσες φορές και να το πει ο κόσμος μου βλέπει, είμαι και 65. Δεν μπορεί να σταθεί. Η πραγματικότητα λοιπόν λέει άλλα. Σε μερικούς που κόπτονται για την ευαισθησία, δεν μου λέτε, εσείς κύριε Κουκλάκα ήσασταν το 9 αντιδήμαρχος, παραλάβατε ένα δημοτικό θέατρο. Δεν μου λέτε, επειδή βγήκατε και κάνατε τον Κίνσορα, μπράβο, και μάλλον είχατε και έτοιμη και ερώτηση να μου υποβάλλετε. Δεν μου λέτε, όταν το δημοτικό θέατρο ήταν φέρετρο χωρίς πυρασφάλεια, τι κάνετε για να αποκτήσει. Γιατί τόσο καιρό, εδώ και 30 χρόνια, το Δημοτικό Θέατρο δεν είχε καν κανονισμό λειτουργίας. Γιατί βρήκαμε στο Δημοτικό Θέατρο στα υπόγεια πάνω από 5.000 αντίτυπα από την εποχή του πατέρα σας ως δημάρχου. Τζάμπα λεφτά πεταμένα μέσα στην υγρασία και στα ποντίκια και περιμέναν ένα δεξιό πολιτισμού τσακίρι για να τα στιβάσει και να τα ξυνομήσει. Και δεν μου λέτε, κανέναν δεξιότατος, δεν μου λέτε, κανείς δεν μίλησε από τους θεατρόφιλους ότι με πρωτοβουλία δική μου, μετά από 15 χρόνια πραγματοποιήθηκε η Περιφερειακή Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θεάσεων στη Μυτιλίνη, με 500 καλεσμένους. Δεν είπα ότι το πληρώσαμε εμείς όλο, αλλά με δική μας πρωτοβουλία είναι και το έβαλα και το απαιτήσαμε. Και μάρτυρες είναι όλοι.
Εξ αυτού του λόγου φτιάχτηκε και το πολύκεντρο Οδυσσέας Σελίδης στον Παπάδο, αξίας 10.000 ευρώ. Και μάλιστα, να πούμε και την αμαρτία μας, την παρατυπία μας, όχι παρανομία μας. Επειδή έπρεπε να γίνει γρήγορα, το περάσαμε μέσα από τεχνική κάλυψη. Και επειδή ήμουν εγώ, παρακάλεσα αυτή η τεχνική κάλυψη να μείνει εσαΐ στο πολυκέντρο προς όφελος του πολυκέντρου, αξίας 10.000 ευρώ. Δεν μίλησε κανένας. Όλοι προσπαθήσανε να το καπηλευτούν. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι καμαρώνουμε την ουσία των πραγμάτων. Και ερχόμαστε στη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, που επιμερών μας απέκτησε άδεια λειτουργίας. Η αλήθεια, κύριε, είναι ότι παρέλαβα μία διεύθυνση υποδιάλυση. Και το γνωρίζουν όλοι αυτό. Οι δύο υπάλληλοι μόλις το 2017 με έγγραφα επισήμαναν ότι τίθεται θέμα πυρασφάλειας και δεν έχει άδεια λειτουργίας. Και όταν ανέλαβα τον βρήκα να έχει βάρος του ΕΔΕ και την άλλη τη διευθύντρια να βρίσκεται σε άλλο γραφείο πεταμένη. Τα σαγόνια του Δημοτικού Θεάτρου τα σπασμένα, τα σκοτώνανε άνθρωπο. Οι ταράτσες τρέχανε. Δεν θα μιλήσω για αυτό που βρήκα πινακοθήκη και θα απαντήσω και σε αυτό μια που έπιασα, το έπιασα μια και καλή για να τελειώνουμε. Λοιπόν, το Δημοτικό Θέατρο δουλεύει με τρεις μόνιμους υπαλλήλους. Οι υπόλοιποι είναι με το πρόγραμμα του ΟΕ, τους κοινοφελούς, και οι υπόλοιποι, όπως γνωρίζεσαι στο Δήμο, είναι με το πρόγραμμα του προσυνταξιοδοτικό των δύο χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι οι συμβάσεις, τους γνωρίζετε καλύτερα, και γνωρίζει και ο Δήμαρχος προσωπικού, ο Κομπόρη, το επιβεβαιώσει, και ο κύριος Κουντουρέλης, ότι πρέπει να δουλεύουν συγκεκριμένες ώρες το πρωί. Απαγορεύεται να δουλεύουν άλλες ώρες. Όμως το Δημοτικό Θέατρο πρέπει να λειτουργεί και αργίες και απογεύματα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν από φιλότιμο και μόνο έρχονται εθελοντικά και κάνουν εθελοντική βάρδια για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, διότι δεν υπάρχουν φύλακες και καθαριστές μόνιμες, μόνιμο προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμψηφίζουν τη βάρδια τους με κάποιο ρεπό, αλλά είναι υποχρεωμένοι την επόμενη μέρα να έρθουν και να δουλέψουν. Επαφίεται λοιπόν στην καλή τους θέληση και στην αγάπη που έχουν για το αντικείμενο και για το πρόσωπο του αντιδημάρχου. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν και βάρδια μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι πρέπει να τους εκμεταλλευόμαστε και να απαιτούμε, λες και το Δημοτικό Θέατρο και κάθε δημοσία περιουσία ή ένα γήπεδο είναι το σπίτι του μπαμπά μας. Ούτε είναι το Βοστάνιο, ούτε είναι η αστυνομία που πρέπει να λειτουργεί, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Δέχτηκα λοιπόν τις τελευταίες μέρες από κάποιους κυρίους, αλλά όχι θεσμικά, ότι αρνήθηκα να δώσω το Δημοτικό Θέατρο για να πραγματοποιηθεί η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Καταρχήν, ένας από τους τρόπους που δουλεύει το Δημοτικό Θέατρο είναι ότι πέραν του γεγονότος ότι πλέον υπάρχει κανονισμός λειτουργίας, θυμάστε τι δέχτηκα εδώ πέρα την κυρία Χιωτέλη για τα χρηστά ήδη, θυμάστε τι έγινε. Ναι, σαν δασκάλα. Σαν δασκάλα και εσείς δεν ξέρετε τι είναι τα χρηστά ήδη. Αλλά θέλω να σας πω μονάχα ότι πλέον όποιος έρθει στο Δημοτικό Θέατρο, όπως γινόταν και του προκατόχου μου, υπογράφει δοτικό συμφωνητικό και καταβάλει μίσθωμα όσοι έχονται για να βγάλουν χρήματα. Έτσι. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε και το... Αυτοί λοιπόν οι καλλιτέχνες οι οποίοι πληρώνουν και έρχονται και πληρώνουν, που ζουν τις οικογένειές τους με αυτό και έχουν το έχουν σπουδάσει, είναι αυτοί που σέβονται περισσότερο από όλους το προσωπικό. Σας πληροφορώ μάλιστα πως επί COVID, παρά το γεγονός το Δημοτικό Θέατρο ήταν κλειστό, με τον κανονισμό αυτό έχει βγάλει πάνω από 10.000 ευρώ έσοδα. Έσοδα όμως δεν παίρνουμε από τους τοπικούς θειάσους, οι οποίοι έρχονται, βγάζουν εισιτήριο, δεν πληρώνουν τίποτα, για να ενισχύσουν την δράση τους. Πολλοί λοιπόν από αυτούς έρχονται και ζητάνε, εμείς είμαι μονομένα άτομα, και απαιτούν να κάνουν πρόβες από τις 3 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ.
Συγκεκριμένα, και μάλλον τους υπαλλήλους. Το απαιτούνε. Και μάλιστα τι άλλο απαιτούνε, γιατί έτσι έκανε μάλλον μάθει. Να έχουν και κλειδί. Και αν το αρνηθούμε, είχαμε μάθει, λέει, δεν το κατάλαβα, λέει. Για πείτε μου, φέρτε μου ένα κλειδί, αντίτυπο, φέρτε μου ένα κλειδί από άλλο δημοτικό θέατρο της Ελλάδας, να το έχω κι εγώ, που το δίνουνε. Το απαιτούνε. Και όσον αφορά την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, δεν α, και θέλω να πω το εξής, ότι όποιος κάνει αίτημα, πλέον, το απαντάμε και γραπτός. Η πόρτα του αντιδημάρχου είναι πάντοτε ανοιχτή. Δεν είναι σαν άλλες εποχές που εγώ όταν ήθελα να κάνω μια εκδήλωση καθόταν ο αντιδήμαρχος με το τευτέρι και έβλεπε ποιον το βόλε, ποιον θέλει και δεν θέλει και έλεγε δεν έχουμε και τον κυνηγούσαμε από πίσω και τα βράδια. Γιατί το έχω ζήσει, δεν είμαι κανένας άσχετος. Η πόρτα του δημάρχου είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει αίτημα που να μην γίνεται δεκτό. Και μάλιστα όποιος κάνει αίτημα το απαντάμε και γραπτός. Βάζω το Βλάση το Μαυραντώνη και γράφει και απαντάει και γραπτός στο αίτημά του. Τέτοιο αίτημα λοιπόν από την θέση δεν υπήρξε ποτέ γραπτό. Ποτέ. Και υπήρχε μόνο μια προφορική συνεννόηση με την πρόεδρο. Τι θέλανε λοιπόν. Θέλανε 25 Μαρτίου, επειδή έρχονται και από τα άλλα τα χωριά, για να το συνδυάσουν με Σαββατοκύριακο, να κάνουν πρόβα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν δεν τους το δώσουν, να έχουν τον υπάλληλο, τους υπαλλήλους, αυτούς που δουλεύουν στον έτο κοινοφελές, να κρατούσουν το θέατρο, να βίζουν τις οικογένειές τους, να κάνουν πρόβα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν δεν μπορούν, να τους δώσω και την κλίδη. Διότι η Παγκόσμια Μέρα του Θεάτρου ήταν 26 Μαρτίου. Και φυσικά το αρνήθηκα και είπα: υπάρχουν άλλες μέρες, αν θέλετε, να σας εξυπηρετήσω. Δεν έπρεπε κανένα πρόβλημα. Όχι παράσταση να γίνει. Φυσικά να γίνει παράσταση, τι να κάνουμε, δεν κάνουμε βάρδια. Αλλά θέλανε για 4 μέρες να κάνουν πρόβα. Δεν θα σας πω το άλλο που κάποιοι αληθίαση ζητήσανε την προηγούμενη, επειδή ήταν χειμώνας, την προηγούμενη ημέρα για να παίξουν την επόμενη το βράδυ, να ανάβουν τα κλιματιστικά για να μην κρυώσουν. Και τώρα και αυτό έγινε 20 μέρες πριν τις 24 Μαρτίου. Και μάλιστα τους είπα ότι προσέξτε γιατί 24 Μαρτίου, όταν με παίρνεις 20 μέρες και μπροστά, μπορεί να γίνει εθνική επέτειος και μπορεί να γίνει κάποια γιορτή, όπως γίνεται συνήθως. Δεν μπορώ να δεσμεύσω την ημερομηνία και μάλιστα μην έχει κάνει κρούση και η διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο διευθυντής και της περιφερειακής, ότι μπορεί να γίνει μια εκδήλωση. Όπως και έγινε, αλλά έγινε 23 Μαρτίου. Δεν μπορώ να δεσμεύσω μια ημερομηνία. Και τους είπα, περιπάρτε με ένα τηλέφωνο λίγες μέρες μετά, να δω αν υπάρχει, αν έχει κρίση, να βοηθήσω. Δεν θα το κάνουμε γιατί δεν μας βολεύει και πρέπει να δω και από τα άλλα χωριά και ίσως το κάνουμε καλονί. Μπράβο σας, μοιάζει με χαρά σας. Και σήμερα ξαφνικά έχω τον κουμπάρο της κυρίας Χοχλάκη και περιφέρεται στα site και με κατηγορεί και μας κάνει και προτάσεις για λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου. Καλά, το Ατσκαναριό τόσα χρόνια που τους βλέπαν, γιατί δεν μιλήσαν οι κουλτουριάριδες. Και περιμένανε εμένα. Και η κυρία Χοχλάκα θέλησε για να βρει κάποιο λόγο να εμφανιστεί, μήπως μας έψει κανένα ψήφο σαν βουλευτής, ήρθε και μας είπε και μας εγκαλεί ότι δεν σεβόμαστε τον πολιτισμό. Κοιτάξτε να δείτε, από εδώ και πέρα όταν ζητάμε την ψήφο του κόσμου, δεν λέμε τι θα κάνουμε, γιατί όλοι έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Από εδώ και πέρα, κύριοι, ο κόσμος μας βαθμολογεί. Το θάκι το τελείωσε. Από εδώ και πέρα ο καθένας μας έχει δείξει δείγματα γραφής. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Και αν θέλει να με προλάβει η κυρία Χιωτέλη, επειδή με ρώτησε για τον τίτλο Ξηρέλη. Όχι, θα κάνω μια ερώτηση. Α, θα σας απαντήσω. Κύριε Πρόεδρε, να προηγηθώ λίγο και επί, και επί, και επί προσωπικού. Θα ακούσεις τώρα. Θα ακούσεις τώρα. Επειδή το θράσος περισσεύει δηλαδή σε αυτή την αίθουσα. Αλλά να μην μιλάς, διότι όταν μιλούσες δεν σε διέκοψα. Δεν σας απαντώ με... Δεν σε διέκοψα. Θα μου μιλάτε στο επιθετικό τύπο. Εντάξει, δείχνεις. Δείχνει την ιδεολογία σου και τις απόψεις σου. Να μην διακόπτεις. Λοιπόν, συνάδελφοι, σε αυτή την υπόθεση δυστυχώς δεν έχω εμπλακεί με τις θεατρικές ομάδες, γιατί είχα κάποια ζητήματα και προσωπικά, αλλά το έμαθα τις τελευταίες μέρες το τι έγινε. Επειδή αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και σε προηγούμενες θητείες, να του πω ότι και εγώ και η Βάσο Χοχλάκα ήμασταν στο θεατρικό εργαστήριο και είμαστε μέλη του θεατρικού εργαστηρίου. Εγώ μάλιστα ιδρυτικό μέλος.
Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τις θεατρικές ομάδες. Είναι για το νησί πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν περίπου 14 σε όλο το νησί. Είναι μοναδικό φαινόμενο. Σε άλλους νομούς δεν υπάρχει αυτό. Η δραστηριότητά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη και εδώ στην πόλη και στα χωριά. Επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο και αυτό που ζητάνε είναι στο σπίτι τους, στο δημοτικό θέατρο, να μπορούν να κάνουν τις πρόβες τους και μια φορά το χρόνο, στην Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, να μπορούν να γιορτάζουν μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Κοιτάξτε, οι υπάλληλοι δεν υπήρχαν ούτε στη θητεία μου. Αλλά κανείς δεν τους εξανάγκαζε και τους έβαζε με το ζόρι. Όταν οι υπάλληλοι δεν μπορούσαν, κατέβαινα εγώ ως αντιδήμαρχος και άνοιγα και καθόμουν μέχρι αργά το βράδυ. Διότι καταλάβαινα πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά. Για τον πολιτισμό μας, για την παράδοσή μας, για τη συνέχεια αυτού που έχουμε δημιουργήσει τόσα χρόνια. Όσον αφορά το Δημοτικό Θέατρο, επειδή γίνανε αναφορές για την κατάσταση που ήταν και αναφέρθηκε δε και το κομμάτι της πυρασφάλειας, να σας πω ότι ό,τι φτιάχτηκε και αφορούσε και τις πυρήμαχες πόρτες και τις δεξαμενές τις καινούργιες, έγινε επιθετίας μου. Για ποια βιβλία μιλάει τώρα μέσα στην υγρασία? Είναι βιβλία του Δήμου τα οποία δεν τα δωρίζαμε, ούτε τα πετούσαμε. Τα έπαιρνε ο Δήμαρχος και έδινε δώρο όταν ερχόταν σημαντικοί άνθρωποι και έπρεπε κάπου να τα φυλάξουμε. Τα φυλάγαμε σε ένα καθαρό χώρο στο υπόγειο του Δημοτικού Θεάτρου. Τώρα τι έχει γίνει με τις διαρροές υδάτων, είτε στην Πινακοθήκη, είτε στο Δημοτικό Θέατρο, είναι μια άλλη υπόθεση. Θα τη δούμε εν καιρό. Να είναι προσεκτικός. Κάντε το σταυρό σας που δεν την είδα εγώ όταν έπρεπε, κύριε Αστερακά, και έπρεπε να σε πάω κατηγορούμενο. Κατηγορούμενο έπρεπε να σε πάω. Εσύ θα πας σε μένα κατηγορούμενο, να δούμε πώς θα πάει τον άλλο. Έλα. Έχεις θράσος. Και είσαι και συμπαφάντης. Και κάντο να σε δω. Και κάντο να σε δω. Και κάντο να σε δω. Όχι τσαμπουκάδες τώρα, όχι τσαμπουκάδες. Κύριε Πρόεδρε, να μ' αφήσει να μιλήσω. Δεν θα αναφερθώ άλλο. Εντάξει, δεν θα αναφερθώ άλλο. Σε προσωπικό επίπεδο για ένα δημοτικό σύμβουλο που μόνο εκείνος και οι Ταλιμπάν θεωρούν ότι ο δημόσιος θυλασμός προσβάλλει τα ήθη. Και σταματώ εδώ. Κυρία Κουκλάκα. Λοιπόν, κρίμα που δεν έχουμε και ένα θέατρο σκιών εδώ πέρα για να συμμετέχετε. Τις αήθεις επιθέσεις τις δέχομαι εγώ, όχι εσείς κύριε Τσακίρη. Επειδή κάνατε μία αναδρομή, θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στο γεγονός ότι και στην δική μας τη θητεία τότε μέχρι το 2010 υπήρχε πυρασφάλεια. Υπήρχε πυρασφάλεια. Φέρετε να τη δω. Θα σας τη φέρω. Δεν ήμουν εγώ υπεύθυνη για το Δημοτικό Θέατρο, δεν το γνωρίζετε. Ποιος ήταν υπεύθυνος? Αλλά εγώ δεν ήμουν. Για την Πινακοθήκη υπεύθυνη δεν ήσασταν. Δεν ήμουν. Για το Δημοτικό Θέατρο, για ποιο ήσασταν υπεύθυνος? Λοιπόν, ήμουν αντιδήμαρχος πολιτισμού. Ναι, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, μιλάτε για μια ομάδα, το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου. Πώς δεν είπατε? Δεν μιλήσατε για το θεατρικό εργαστήρι? Τι, γιατί μιλήσατε, για τι θέσεις, θα σας πω. Λοιπόν, μιλήσατε όμως, αναφερθήκατε και είπατε για κάποιον ο οποίος κάνει δηλώσεις. Αυτός ανήκει στο θεατρικό εργαστήρι. Αλλά ανήκει και στο διοικητικό προσωπείο πρόεδρος. Συμβούλιο της θέσης, λοιπόν. Αλλάζει την χρησιμοποίηση. Τα κύριε, μόνο αφήστε λοιπόν να μιλήσει. Σε παρακαλώ, όπως δεν σας διακόψα, να απαντήσει και εκείνη. Όλα τα προηγούμενα χρόνια γιορταζόταν η Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, που δεν είναι στις 26, είναι στις 27 Μαρτίου. Γιορταζόταν πάντα με λαμπρότητα. Συμμετείχαν όλη η θίαση από όλο το νησί. Ήταν μια μεγάλη γιορτή. Πρώτη φορά λοιπόν αυτό δεν συνέβη, γιατί προφασιστήκατε. Σας απάντησα. Προφασίστηκα. Σας απάντησα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος πάντων. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. Δήλωσε ο άνθρωπος ότι είναι δεξιός, αλλά όχι άκρος, όχι ακραίος. Αναφερθήκατε στη συνάντηση των θειάσεων και είπατε ότι έγινε με πρωτοβουλία σας. Η πρωτοβουλία είναι των ομάδων. Όπως όλα τα χρόνια η πρωτοβουλία είναι των ομάδων και κατά τόπους φιλοξενείται η συνάντηση των θειάσεων.
Και οι Δήμοι βεβαίως υποδέχονται και δημιουργούν τις υποδομές προκειμένου να υποδεχθούν όλες τις ομάδες του Αιγαίου. Οι εργαζόμενοι στο Δημοτικό Θέατρο. Κανένας δεν μίλησε για τους εργαζομένους. Σεβόμαστε τη δουλειά τους. Αυτό έχει να κάνει με τη δική σας την λειτουργία. Και εμείς είχαμε εργαζομένους κάποτε. Εδώ σου κλείνει όλη την ενέργεια που σου δίνει. Κύριε Τσακίρη, παρακαλώ. Κύριε Τσακίρη, παρακαλώ. Και εμείς είχαμε εργαζομένους. Ναι, θα μου επιτρέψετε, εγώ δεν σας διάκοψα. Και εμείς είχαμε εργαζομένους και κάνανε κάποιες βάρδιες. Ούτε σας ζήτησε κανένας κλειδί. Το να μπορεί μια θεατρική ομάδα να κάνει την πρόβα της με αξιοπρέπεια, όταν όλα αυτά τα χρόνια όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι ερασιτέχνες δίνουν χρόνο, χρήμα, προκειμένου να παράγουν πολιτισμό, δεν είναι κάτι το οποίο καταρχάς συναντάτε πρώτη φορά, είναι κάτι που είναι, και πώς να το πω, σεβόμαστε τους ανθρώπους αυτούς. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το θέατρο, έχει να κάνει με όλα τα είδη της τέχνης. Φέτος το θεατρικό εργαστήρι συγκεκριμένα γιορτάζει τα 40 χρόνια και ανταυτού λαμβάνει μία συμπεριφορά απαξιωτική από την πλευρά σας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά τα έσοδα των θειάσεων, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτό, γιατί είπατε ότι κάποιοι θείασοι υπάρχουν και ότι παίρνουν τέλος πάντων τα έσοδα και ίσα-ίσα για να βγάζουν τα παίρνουν τα εισιτήρια. Αυτό δεν συμβαίνει με το θεατρικό εργαστήρι. Το θεατρικό εργαστήρι πάντα ήταν το μόνο τμήμα του Δήμου που προσέφερε τις παραστάσεις και είχε έσοδα. Και αυτά τα έσοδα πηγαίνουν στο Ταμείο της Δημοτικής Επιχείρησης. Του νομικού προσώπου. Αυτό, αναφερθήκατε. Το υπονοήσατε, το υπονοήσατε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά, αναφερθήκατε και στην αποθήκη ότι υπήρχαν κάποιες εκδόσεις από την εποχή του πατέρα μου. Ναι, με τα χαράς. Αυτές λοιπόν τις εκδόσεις, εμείς όταν αφήσαμε το Δήμο Μυτιλίνης με τον Άστο Γιακαλή, τις αφήσαμε στο Δήμο Μυτιλίνης, στο γραφείο του, στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Το πώς βρέθηκαν στην αποθήκη και εγκαταλείφθηκαν, αν εννοείται αυτό, δεν το γνωρίζω. Αλλά ισχύει, αν εγκαταλείφθηκαν, ισχύει ότι αυτά δίδονταν, όπως είπε και ο κύριος Αστερακάκης, δώρο σε κάποιους επιφανείς καλεσμένους. Και τέλος θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή αναφερθήκατε και με προσβάλλατε ότι ούτε διαχειρίστρια στην πολυκατοικία δεν θα βγω. Το είπατε. Παρακαλώ να μην γίνεται διάλογος, κύριε Τσακίρη. Λοιπόν, κύριε Τσακίρη, να μην γίνεται είναι διάλογος. Γνωστό ότι, καταρχάς είναι γνωστό, είναι γνωστό, ναι, για σας και τα σοβαρότερα θέματα τα αγγίζουμε και τα προσεγγίζουμε. Είναι γεγονός ότι γνωρίζετε ότι ασχολούμαι με το ερασιτεχνικό θέατρο από μικρή και είμαι μέλος αυτών των ομάδων. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που πολύ καιρό, για το οποίο πολύ καιρό δεν μιλάω και εγώ, σεβόμενοι και την επιθυμία των ανθρώπων με τον οποίο μοιράζομαι, με τους οποίους μοιράζομαι ακριβώς αυτή την αγάπη για το θέατρο. Λοιπόν, έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε έτσι. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να δηλώσω το εξής. Έχω μάθει να υπηρετώ τις επιλογές μου, τους συντρόφους μου, τους συμπολίτες μου. Και αυτό, ακόμη και αν χρειαστεί να γίνω διαχειριστής, θα γίνω για έναν κοινό σκοπό. Δεν με τρομάζει καθόλου, ξέρω και το ανάστημά μου. Αυτό έχω να σας πω. Δεν έχω ελιτίστικη συμπεριφορά σε εσάς. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσακίρη, αφορά την επιστολή που μας έστειλαν οι συγγραφείς, αυτοί που δούλεψαν τέλος πάντων, αυτή η ομάδα από το Πανεπιστήμιο, μας έστειλε μια επιστολή σε όλους μας. Με βάση αυτή την επιστολή, ρωτάνε γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμα το έργο. Λοιπόν, εγώ επιπλέον θέλω να μου απαντήσετε αν είναι αλήθεια πως η Διεύθυνση Πολιτισμού έκανε ανοιχτή πρόσκληση και δόθηκαν δύο προσφορές, μία από Αθήνα και μία τοπική. Είχε ήδη ξεκινήσει, πριν ολοκληρωθεί η πρόσκληση, η εκτύπωση στον εδώ ενδιαφερόμενο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κολλήσει τώρα το θέμα, να σταματήσει δηλαδή η έκδοσή του,
σε ποια υπηρεσία βρίσκεται τώρα η εξέλιξη του θέματος και αν τελικά θα εκδοθεί, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό. Η δική μας δημοτική αρχή είναι αυτή που ανέδειξε το έργο του Τίτου Ξηρέλη. Μέσα στα πλαίσια της ανάδειξης είναι η έκθεση στο φουαγέ όλων των προσωπικών των αντικειμένων, η καταγραφή κτλ. Είναι το φεστιβάλ το οποίο γίνεται και σας καλώ όλους να λάβετε μέρος το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δώσαμε το όνομα Τίτου Ξηρέλη. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της ανάδειξης του έργου που περίμενε 40 χρόνια, συστήθηκε μια επιτροπή από εξέχοντες επιστήμονες μουσικολόγους, μάλιστα πολλοί από αυτού, κάποιοι από αυτούς είναι και μαθητές μου. Ένας ήταν συνάδελφός μου στο σχολείο, επίσης. Ο Χατζηγιαννάκηδες. Ήταν ο Φευγάλας ο Στέφανος. Μπράβο, ο Φευγάλας ο Στέφανος. Λοιπόν, και έγινε, ψηφιοποιήσαμε όλο το έργο του Τίτου Ξηρέλη και τις πομπίνες κτλ. Αυτό λοιπόν όλο το έργο, αφού έγινε η ψηφιοποίησή του, απευθυνθήκαμε σε κάποιον εκδοτικό οίκο, ώστε, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα εμείς να το κάνουμε, οι άνθρωποι, η επιτροπή εθελοντικά και κάθισαν και υπέδειξαν πώς θα στηθεί το βιβλίο. Το περάσαμε από Οικονομική Επιτροπή και εσείς το ψηφίσατε, κύριε Κιωτέλη, με απευθείας ανάθεση. Έτσι. Είμαστε απλές απευθείας αναθέσεως και έχουμε κάθε δικαίωμα να το αναθέσουμε απευθείας. Απλώς οι υπηρεσίες ενεπλάκησαν. Καταρχήν δεν είχαμε χρήματα. Το βλέπετε τους κωδικούς. Αλλά οι υπηρεσίες ενεπλάκησαν εάν είναι προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας. Αν θα αγοράσουν το βιβλίο ως προμήθεια και είχαμε από τον Άννα στον Καλιάφα. Αυτή την εξέλιξη. Γι' αυτό το πρόβλημα είχαμε και είχαμε πρόβλημα και όσον αφορά το ΦΠΑ. Φύγε, έλα κτλ. Πέρασε ο χρόνος, μπήκαμε στον καινούριο χρόνο, θέλει καινούριο προϋπολογισμό. Αλλά και το άλλο, υπάρχει μία, έβαλα έναν άλλο αστερίσκο, ουδέν κακό να με γες καλού. Διότι επειδή είναι πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Μυτιλίνης, καλό θα είναι τα βιβλία αυτά να πωλούνται κιόλας. Γιατί μπορεί να παραγγείλουμε 300-400, δεν μπορεί κανένας να το παίρνει δωρεάν και να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται το έργο. Των πνευματικών δικαιωμάτων που είναι του Δήμου Μυτιλίνης. Και υπάρχει, το αναζητώ εγώ, να βρεθεί ένας τρόπος, είμαι στη λύση, θα σου το πω, όταν έρθει η ώρα, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να πωλούνται και τα βιβλία. Καταλάβετε, ώστε να έχει έσοδο ο Δήμος Μυτιλίνης, γιατί μπορεί να βγάλουμε 300 βιβλία δωρεάν, τζάμπα, να τα μοιράζουμε δώρα. Από εκεί πέρα τι θα γίνει. Δεν πρέπει να ξαναεκδοθεί το βιβλίο. Θα το παίρνει άλλος, θα το βγάζει αντίτυπο και θα κυκλοφορεί το έργο του αζημίως. Έτσι, αυτό. Δηλαδή δεν ισχύει ότι κάποιος εδώ στη Μυτιλίνη ανέλαβε και ήδη εκτύπωσε ένα μέρος του έργου και τώρα έχει σταματήσει. Δεν έχει εκτυπωθεί κανένα μέρος. Ωραία. Έχει φτιαχτεί η μακέτα του έργου από συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο και στον οποίο προτιθέμεται να το αναθέσουμε. Αυτό θέλω να καταγραφεί. Να σας πω κάτι. Και στον οποίο προτιθέμεται να το αναθέσουμε γιατί εκείνος ανέλαβε όλο το βάρος. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον πρώην Δήμαρχο Μυτιλίνης και Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Γιαγκαλή, ο οποίος με ενημέρωσε ότι από την πρώτη δημοτική αρχή που είχε αναλάβει είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας για το Δημοτικό Θέατρο. Τώρα άδεια λειτουργίας, κύριε Δήμαρχε. Είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας και του Δημοτικού Θεάτρου και επί ασφάλειας και μάλιστα υπήρχε και ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο είχε αποκατασταθεί με τη σκηνή από την πρώτη θητεία. Αυτό ήθελα να σας πω, εφόσον δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, είχα την υποχρέωση να ενημερώσω το σώμα. Επειδή εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Γιακαλή, γιατί δεν γίνεται έτσι. Θέλω να πω το εξής. Δεν βρήκα, δεν είναι. Επιβεβαιώνω ότι υπήρχε και άδεια και πυρασφάλεια. Φυσικά. Φυσικά υπήρχε και μάλιστα και γίνει η τροποποίηση της σκηνής και χρειάστηκαν κάποιες ενέργειες οι οποίες έγιναν. Ωραία. Και ήταν υπεύθυνος για το Δημοτικό Θέατρο και εγώ είχα τη διαχείριση της λειτουργίας. Ωραία. Προσκομίστε τη μόνο για να την παλάβει γνώση και το Δημοτικό Συνάδελφο. Όχι να μην μένουμε σε τηλεφωνήματα. Κύριε Πρόεδρε, άδειες εκδίδονται, λήγουν, είναι πιστοποιήσεις. Επόμενο είναι, θα λήξει. Μιλάμε για 13 χρόνια πριν. Για όνομα του Θεού.